Hey, γεια σας πάλι. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε την παρουσίαση. Το DX460, ένα από τα καλύτερα πιστόλια που έχει βγάλει η Hilti. Το έβγαλε το 2002, οπότε αυτό έχει κλείσει μία δεκαετία. Το συγκεκριμένο μοντέλο, αλλά είναι ακόμα κορυφαίο. Άλλο ένα μοντέλο έχει βγει μετά από αυτό, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ λειτουργικό, εύκολο στη χρήση και δεν χαλάει ποτέ. Το εννοώ, δεν χαλάει ποτέ. Λοιπόν, για να δούμε τι κάνουμε με αυτό. Λίγο σκουριά που έπιασε εδώ, θα την αφαιρέσουμε και όλα αυτά θα τα καθαρίσουμε και μέσα εδώ για να ξεκινήσει η λίπανση. Οπότε βλέπουμε βγάζει τα κερατά του και πέρασε το χειμώνα στην άκρη λίγο, το χρησιμοποιήσαμε μόνο κανένα δύο φορές, οπότε εντάξει, μες στο κουτί του ήταν και γρασαρισμένο, αλλά και πάλι θα το κάνουμε καινούριο σήμερα, δεν θα μείνει σκουριά για σκουριά, θα λιπαριστεί ολόκληρο. Θα δούμε και αυτά τι είναι σιγά σιγά. Αυτά συνήθως τα αλλάζεις μετά από μερικά χρόνια. Αλλά όπως είπα, μερικά χρόνια. Hilti είναι. Λοιπόν, καλά πάμε, αλλά ο άξονας είναι σε πολύ καλή κατάσταση από ό,τι βλέπουμε εδώ. Αυτό είναι το πινίο που χτυπάει. Αν αυτό πετσικαριστεί εδώ, θέλει άλλαγμα. Λοιπόν, αλλά έχει σφινώσει και το έχω γεμίσει W40 εδώ μέσα και θα περιμένω λίγο ακόμα να χαλαρώσει, να μην τον γρατζουνίσω εδώ μπροστά. Λοιπόν, θα του κάνουμε ένα τουζάκι με W40, δεν παθαίνει τίποτα, και μετά θα το σκουπίσω και θα βάλω και το Hilti το δικό του. Πόσα χρόνια, 30 πόσα είναι που χρησιμοποιώ το W40, με έχει σώσει σε πάρα πολλά πράγματα. Από εργαλεία, μοτοσυκλέτες, αμάξι, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Απλά το ψεκάζεις. Δεν υπάρχει υποκατάστατο. Μερικοί εδώ πουλάνε και καλά σου λένε ότι αυτό είναι και δεν είναι, και αυτά πεταμένα λεφτά δεν κάνουν την ίδια δουλειά με αυτό. Ίσως φτάνουν το 70% του. Και πολλά λέω. Λοιπόν, να χαλαρώσει λίγο, θα γυρίσουμε. Το μικρό είναι ότι πρέπει και τα δύσκολα σημεία, όπως βλέπουμε.
Είναι πολύ καλές ποιότητες βουρτσάκια αυτά. Βλέπεις με τη δύναμη το κάνω και δεν πετσικάρει. Η ποιότητα πληρώνεται. Είναι και αυτό ένα θέμα. Λοιπόν, φτάνουμε σε καλό σημείο. Εδώ δεν έχει πλέον σκουριά. Αλλά θα έρθει η ώρα του, θα το λιπάνουμε σε λίγο. Όχι ακόμα. Θα το αφήσω λίγο να κάτσει. That goes into this channel. Okay, so the problem, remove any carbon or any rust. Οπότε τώρα μπορούμε να αποδείξουμε ότι, όπως λέει η Χίλτη, αυτό το έμβολο είναι για αυτή τη δουλειά. Όταν σου κολλήσει. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ήθελα να το βάρω σου παραπάνω δυνατά. Θα και κάναμε ζημιά. Λοιπόν, συνεχίζουμε το καθάρισμα. Όπως βλέπουμε, αυτό ταιριάζει ακριβώς στη μέσα τρύπα. Τα έχουν υπολογίσει τουλάχιστον. Μάλλον τους έχει κολλήσει και αυτόν. Λοιπόν, στη μέσα τρύπα θα το κάνουμε. Αυτή η συντήρηση τελικά κατέληξε από απλή επίδειξη σε heavy, σε βαρέα συντήρηση. Οπότε τώρα θα κάνουμε και τα υπόλοιπα όλα σχολαστικότατα. Εσείς να έχετε το βίντεο και εμείς να θυμόμαστε τι κάναμε. Λοιπόν, όλα πλέον θα καθαριστούν. Για να δούμε αυτό μπαίνει τώρα μέσα τελείως. Όχι. Λίγησε λίγο, δεν πειράζει. Λοιπόν, το έχω αυτόσει και με αέρα. Η επόμενη κίνηση είναι αυτά τα τρία χωρίς το έμβολο είναι καθαρό, να πάμε να τα πλύνουμε λίγο. Μένα με ενδιαφέρει πιο πολύ εδώ μέσα. Δεν είμαι σίγουρος αν έχει φύγει κάρμπον, να το ελέγξω. Λοιπόν, θα φτάσουμε και σε αυτά. Εδώ μας πήρε ο αέρας λίγο την ομπρέλα τώρα. Okay. Λοιπόν, να καθαρίσουμε τα βασικά. Βασικά αυτά που βλέπετε είναι το κλειδροπή στο νότο. Και βοηθήσουμε λίγο εδώ. Alright. Στο ελαττήριο. Βαριέσαι. Βαριέσαι, έλα από εδώ. Από εδώ έλα. Από εδώ έλα. Έλα από εδώ. Έλα από εδώ. Άντε, πήγαινε να παίξει με τις γάτες. Τι είναι. Τι είναι. Βαριέται. Θέλει να παίξουμε, θέλει να κάνουμε, θέλει να δείξουμε, ίσως πείνασε. Πολλά λέει, τα πω όλα μαζί τώρα. Λοιπόν,
2. Να κάνουμε και αυτό. Τα έκανα λίγο με βενζίνη με λάδι. Πάντα βάζω λίγο λάδι στη βενζίνη. Καλό, όχι καμένο. Αυτό το βιντεάκι δεν υπάρχει. Πρέπει να το πάρεις συνταρακτικά από τη Χιλτή. Είμαι σίγουρος γιατί δεν έχω ξαναδεί παρόμοιο τόσο κοντό κτλ. Λοιπόν, ας το βάλουμε εδώ, μην το ψάχνουμε. Το πιστόνι το καθαρίσαμε, δεν πάει να καθαρίσει άλλο αυτό. Και να κάνουμε μια δοκιμή στεγνό. Βλέπεις τι γίνεται. Με το που πατάει κάτω, σφινώνει. Αυτό είναι που δεν μ' αρέσει. Θα το βάλω λίγο. Θα το βάλω Χίλτη. Λοιπόν, θα το βάλω Χίλτη στο πιστόνι. Λοιπόν. Ναι, έχει καλύτερη συμπεριφορά. Έχει καλύτερη συμπεριφορά. Δεν κολλάει. Ναι, πέρασε το μυαλό μου μια γράσο, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα το μπλοκάρουμε. Το γράσο θα γίνει κάρβουνο και μετά θα μπλοκάρει τα πάντα. Λοιπόν, αυτό ήθελα να κάνω. Να γυρνάει όταν είναι τέρμα να κουμπάει, να γυρνάει. Τελικά αυτό το κατάφερε τη Χίλτη. Δεν δοκίμασα αυτό γιατί δεν ήθελα να βάλω W40 εδώ μέσα. Ήθελα να βάλω Χίλτη στο συγκεκριμένο σημείο. W40 θα βάλω στο υπόλοιπο, γύρω-γύρω. Λοιπόν, λίγο. Κάνει ένα σφινοματάκι ακόμα. Δεν το βιάζουμε γιατί είναι ευαίσθητο αυτό το σημείο. Να βάλουμε πάλι το πανί αυτό που είναι πιο καθαρό λίγο να πάρει τα κατάλοιπα. Να βάλουμε πάλι μια ψεκασία Χίλτη. Εδώ, μήπως έχει τίποτα κατάλοιπα πάνω. Ναι, λοιπόν, το βλέπετε. Το κρατάς, δεν γερνάει αυτό και γερνάει αυτό. Όταν είναι τέρμα πάνω. Στο σημείο αυτό η συντήρηση είναι σε καλό βαθμό. Ένα διάλειμμα και να το κλείσουμε. Okay. Από ό,τι βλέπουμε έβγαλε πράγμα. Λοιπόν.
Λοιπόν, αυτό θα το κάνω και αυτό χίλτι. Λοιπόν, νομίζω καλό είναι. Okay, κεντράρετε στο σημείο αυτό, είναι δύσκολο να το κρατάς, γι' αυτό το άφησα. Αλλά πάει σχεδόν μισή στροφή μέχρι το τέλος, να το θυμάστε αυτό. Okay. Μακάρι να είχα ένα βίντεο σαν αυτό που φτιάχνω τώρα. Γιατί τόσο βαθιά, η αλήθεια να λέγεται, δεν έχω ξαναφτάσει στο πιστόλι αυτό. Και αφού είναι ευκαιρία τώρα, θα κάνουμε κι άλλα. Είναι πάρα πολύ σκληρό το ελαττήριο. Πρέπει να βρεις τον τρόπο του. Λοιπόν, αυτή η βιδούλα εδώ δεν ήταν πολύ καλά σφιγμένη και θα την κάνουμε τώρα λίγο πιο καλά. Θα καταφέρω και το κρατήσω. Εδώ. Λοιπόν, να το κάνω άλλη μία. Εκεί. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε έφερα και άλλα εργαλεία. Γιατί τελικά εντάξει, τώρα βγαίνει με το χέρι τουλάχιστον. Λοιπόν, αν δεν βγει, βλέπεις, σταματάει εδώ. Αλλά ψιλοσφινώνει. Ψιλοσφινώνει. Και το βγάζουμε έτσι. Λοιπόν, δεν μπορώ να το καθαρίσω άλλο, δεν νομίζω ότι χρειάζεται άλλο καθάρισμα, απλώς είναι λίγο συνήθιο. Ωραία, βγαίνει. Στη χειρότερη περίπτωση τώρα ξέρουμε τον τρόπο, το ξαναξεβιδώνουμε και το βγάζουμε. Αλλά θέλει πιο συχνά, δηλαδή εγώ θα λέω ότι αν δεν το δουλεύετε, δύο φορές το χρόνο θέλει τρεις άνοιγμα, αν κάθετε στο ντουλάπι. Αν το δουλεύετε, ίσως ακόμα πιο συχνά. Είναι λίγο περίεργο τα χίλτι. Και μην ξεχνάμε πόσο κοστίζουν. Λοιπόν, αυτό είναι έτοιμο, γρασταρισμένο. Το βάζουμε στην άκρη. Για τοποθέτηση. Και ερχόμαστε σε αυτό. Αυτό έχει ένα λαστιχάκι που κρατάει τον άξονα. Το βάζεις εδώ. Το βγάλα εγώ τώρα για να καθαρίσω λίγο εδώ μέσα. Βλέπεις ότι μπαίνει όλο μέσα. Λοιπόν, θα βάλουμε, θα το καθαρίσω και εδώ λίγο και θα βάλουμε χίλτι εδώ μέσα. Χίλτι και το λαστιχάκι στη θέση του. Αν είναι φαγωμένο, αυτό κάπως κρατιέται ακόμα, είναι λίγο φαγωμένο, αλλά λοιπόν, και θα βάλω και λίγο χίλτι ή μάλλον να το κάνω και αυτό μία. Ναι, γιατί όχι. Αν και δεν μαζεύουν εδώ τίποτα, μόνο βρώμες θα είναι.
και να βάλουμε και λίγο χίλτι εδώ. Λοιπόν, έτοιμο αυτό. Το ίδιο και αυτό. Θα παραγγείλω δύο ελαστικά γιατί να τα αλλάξω βασικά. Για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Δεν νομίζω ότι έχουμε κανένα μεγάλο καθολόγιο. Κάνουμε και αυτό. Μία έξω. Το σκουπίζουμε. Και ξαναβάζουμε το λαστιχάκι στη θέση του. Το οποίο αυτό έχει και μία ροδελίτσα. Ίσως είχε και αυτό και την έχασε. Δεν είμαι σίγουρος. Ούτε καν θυμάμαι. Λοιπόν, και αυτά τα δύο. Εντάξει, είναι έτοιμα. Ας τα βάλουμε και αυτά εδώ. Λοιπόν, τώρα εδώ έχει μία ένα σαν λιμίτσα. Έτσι να το και να γράφει αυτό, ωραία. Το οποίο είναι για τη σκανδάλη. Δηλαδή το βάζεις εδώ και καθαρίζεις, δεν ξέρω αν φαίνεται, καθαρίζεις τις δύο εσοχές που έχει και μετά το βάζεις από την άλλη. Δεν ξέρω αν φαίνεται, ελπίζω να φαίνεται, αλλά καταλαβαίνετε τι είναι. Καθαρίζει από κάρμπον τα δύο καναλάκια που είναι εκεί μέσα. Λοιπόν, θα κάνουμε κάτι άλλο. Ας βάλουμε και το πυράκι εδώ και μια που έκατσε ο κρέον, θα κάτσω. Γιατί τελικά αυτό πήρε ώρες. Λοιπόν, για να δούμε αυτό τώρα. Λοιπόν, εδώ είναι τα δύο αυλάκια που λέγαμε και να δούμε πρώτα τι μπορούμε να καθαρίσουμε εδώ. Το βασικό είναι ότι δεν είναι μόνο το καθάρισμα που γι' αυτό το άνοιξα, είναι ότι θα μπορέσουμε να το κάνουμε lubricate, δηλαδή να το γρασάρουμε. Και ό,τι μπορούμε καθαρίζουμε. Δεν θα κάτσω το ξυλώσω τώρα όλο αυτό, δουλεύει μια χαρά. Μπαίνουμε σε άλλη διαδικασία και μιλάμε για επισκευή. Δεν χρειάζεται επισκευή. Λοιπόν, οπότε τώρα μπορώ να δείξω και πού μπαίνει αυτό ακριβώς άνετα και τι καθαρίζει. Φυσικά δεν έχει τίποτα, απλώς το δείχνω για το βίντεο, αλλά για να το έχουν συγκεκριμένα αυτό το εργαλείο εδώ, κάτι ξέρουν αυτοί. Οπότε θα το κάνω λίγο παραπάνω. Λοιπόν, θα πάω να το φυσήξω. Α, και εδώ έχουμε τώρα. Λοιπόν, έχουμε και εδώ. Ωραία. Κρέον, σταμάτα. Κυνηγάει τη γάτα τώρα. Λοιπόν, από εδώ τώρα βλέπουμε καλύτερα βασικά. Το οποίο δεν είναι καλή ιδέα για δύο βιντάκια να μην το βγάλεις. Δεν είναι τίποτα. Θα πάω να το φυσήξω κάτω στον αέρα και έρχομαι. Λοιπόν, από εδώ βγάλαμε και αυτή τη σκανδάλη. Το οποίο εγώ για να τελειώσω βασικά το καθάρισα με αέρα και το χρειαζόταν να σας πω. Λοιπόν, αν δεν έχετε κομπρεσέρ αέρα σπίτι, μπορείτε να πάρετε ένα σπρέι μεγάλο αέρα για αυτά τα μερεμέτια που είναι για το γραφείο, για το κομπιούτερ. Είναι γύρω στα 7-10 ευρώ, αλλά αξίζει το κόπο. Λοιπόν, δεν θα βιαστώ, αλλά για τα πλαστικά είναι αυτό.
Okay. Και καθαρίζουμε και λίγο απ' έξω. Έχει και εδώ βρώμα. Η οποία αυτή βρώμα για να φύγει θέλει το κόλπο της. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ βολικό, γιατί το γραπώνει το πανάκι και δεν γλιστράει. Λοιπόν, είναι και αυτό έτοιμο. Πάμε. Προσέχετε τώρα με ένα πανάκι, α, τέτοιο όμως, πόσα πράγματα καθάρισα. Είναι απίστευτα τα πανάκια, τα φλίζ, πώς τα λένε. Αξίζουν τα λεφτά τους και δεν είναι και, είναι και φτηνά πλέον. Λοιπόν, έτοιμοι και σκανδάλι. Και να φοράτε ό,τι πιο πρόχειρο έχετε, γιατί πετάνε λάδια δεξιά-αριστερά στα ρούχα και γι' αυτό βλέπω και φοράω τα χειρότερά μου. Λοιπόν, τα ρούχα του εργαστηρίου που λέω, για τέτοια ακριβώς μερεμέτια. Πάει και αυτό, το κάναμε. Αυτό είναι λάστιχο, χοντρό, φαίνεται ένα 8 ή πλαστικό ABS είναι, όχι δεν είναι ελαστικό ή κάτι πολύ δυνατό, τέλος πάντων. Λοιπόν, έτοιμο και αυτό. Τώρα εδώ θα βάλω πάλι χίλτη μέσα, δεν θέλει πολύ. Θα βάλω και εδώ μέσα στη σκανδάλη. Νομίζω πως είμαστε εντάξει. Και στο σώμα απ' έξω μία γρήγορη W40 εδώ, δεν θέλει παραπάνω. Λοιπόν, καθαρίζουμε ό,τι περίσσεψε, δεν χρειάζεται να γεμίζει λάδια. Το W40 δεν αλλοιώνει τα πλαστικά, αλλά καλό είναι να μην τα ρίχνετε σε πλαστικά, γιατί αυτό, εντάξει, αυτά είναι ABS, δεν έχουν και πολύ ανάγκη. Λοιπόν, βάζουμε αυτά στην άκρη και αυτό εδώ στην άκρη, παίρνουμε τα βιδάκια και αρχίζουμε μοντάρισμα. Ξεκινάμε από την σκανδάλη ή την ασφάλεια, όπως θέλει να το πεις. Δεν είναι σκανδάλι, είναι πιο πολύ ασφάλεια. Θα βάλω και τη ροπή στο 2, να μην κλωτσίσει καμιά βίδα. Alright. Πάει αυτό, αλλάζουμε το πιτάκι. Βάζουμε το πάνω. Αυτό το βίντεο πρέπει να είναι καμιά ώρα. Θα βγει, μου φαίνεται. Θα τα αφήσω όμως, γιατί βλέπετε πόσο χρήσιμα είναι όλα αυτά. Και έχω ψαχτεί και αρκετά, έτσι. Λοιπόν, είμαστε κομπλέ εδώ, βάζουμε τα εργαλεία στην άκρη και αυτό το συγκεκριμένο αλενάκι, δεν είμαι σίγουρος τι πάχος είναι. Α, έχει και άλλη πατούρα, έχει δύο πατούρες. Μία δεξιά, μία αριστερά, το έμβολο αυτό είναι πάνω, ναι. Άρα είμαστε έτσι. Κλειδώνουμε. Λοιπόν, από ό,τι βλέπουμε κλείδωσε. Το έμβολο είναι άνετο και ωραίο.
Η ροπή είναι στο 2. Λοιπόν, έτοιμο. Το έμβολο μας μέσα, επειδή στο ακούμπησα κάτω, θα το καθαρίσω λίγο ακόμα. Και μία τζούρα σπρέι. Τη σχίλτη. Το βιδώνουμε ώσπου να φτάσει εδώ και σταματάει μόνο του. Λοιπόν, αυτό είναι έτοιμο. Το πιστόλι είναι έτοιμο. Εντάξει, άμα θέλουμε να αλλάξουμε τη ροπή εδώ, πατάμε αυτό εδώ μέσα. Εγώ το βάζω στο 2, αλλά εδώ εμφανίστηκε λίγο λαδάκι ακόμα, δεν πειράζει. Λοιπόν, στη θέση του. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Γραφτείτε στο κανάλι, γιατί θα δούμε και άλλα τέτοια περίεργα εργαλεία που δεν υπάρχουν στο ελληνικό λεξιλόγιο. Το συγκεκριμένο βίντεο δεν υπάρχει ούτε στο αγγλικό. Έναν Ισπανό βρήκα, που είναι καλούτσικος αυτό. Λοιπόν, σε λίγο θα βάλω τα εργαλεία τα αμερικάνικα, τα οποία τα έχω 25-30 χρόνια. DeWalt, Makita, Milwaukee. Λοιπόν, αυτό πάει έτσι. Δεν χρειάζεται τίποτα περίεργο. Το βάζω σε μία πλαστική αυτή για να κρατάει το λαδάκι του. Είναι το απλό το τσόκ. Πάει εδώ. Λοιπόν, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Ελπίζω να βοήθησα. Βάλτε μας like και γραφτείτε.